Ώρα 5:30 το πρωί. Οι σιρήνες πολέμου ήχουν σε ολόκληρο το νησί. Ήταν μόλις 5 μέρες μετά το πραξικόπημα που έγινε στην Κύπρο και οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις εισβάλλουν για να φέρουν την ειρήνη, όπως είπαν. Βρήκαν δηλαδή την αφορμή που έψαχναν για χρόνια για να καταλάβουν την Κύπρο. Το ημερολόγιο έδειχνε 20 Ιουλίου του 1974. Χιλιάδες Κύπροι ξεριζώθηκαν από τα σπίτια τους και χιλιάδες άλλοι σκοτώθηκαν. Από τότε μέχρι σήμερα έγιναν δεκάδες συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατήλας ξεκίνησε την αυγή της 20ης Ιουλίου 1974. Τα τουρκικά αποβατικά σκάφη άρχισαν να αποβιβάζουν δυνάμεις ανενόχλητα στην περιοχή 5 μίλι, 8 χιλιόμετρα δυτικά της Κερίνιας, λίγο μετά τις 5 το πρωί της 20ης Ιουλίου. Σχεδόν ταυτόχρονα, σμήνοι τουρκικών αεροπλάνων άρχισαν τις επιθέσεις, συνεχώς και κατά κύματα κατά τις ευρύτερες περιοχές της Κερίνιας και της Λευκοσίας, ενώ άλλα αεροσκάφη και ελικόπτερα επιχειρούσαν κρύψεις αλεξιπτωτιστών. Οι κάτοικοι βρέθηκαν στο έλεος των εισβολέων. Άοπλοι πολίτες δολοφονήθηκαν, γυναίκες βιάστηκαν και αιχμάλωτοι στρατιώτες εκτελέστηκαν. Στην Αθήνα, η κυβέρνηση, ευνηδιασμένη από την εξέλιξη των γεγονότων, αρχίζει να παρουσιάζει εικόνα διάλυσης. Κηρύσσει γενική επιστράτευση, η οποία εξελίσσεται σε φιάσκο, δείχνοντας την τραγική κατάσταση που βρισκόταν ο ελληνικός στρατός. Την επομένη 21η Ιουλίου, οι μάχες στην Κύπρο συνεχίζονται με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Στις 23 Ιουλίου κηρύχθηκε και χειρία και τόσο η Χούντα των Αθηνών όσο και η πραξικοπηματική κυβέρνηση της Κύπρου κατέρευσαν. Ακολούθησαν 2 γύροι διαβουλεύσεων στη Γενέβη μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών. Στις 14 Αυγούστου 1974 οι συνομιλίες της Γενέβης κατέρευσαν και η Τουρκία ξεκίνησε την δεύτερη επιχείρηση Ατήλας 2, κατά την οποία κατέλαβε το 36,2% του νησιού. Γύρω στις 150.000 άνθρωποι έγιναν πρόσφυγες, ενώ άλλες 20.000 παρέμειναν εγκλωβισμένοι.